Καλησπέρα κυρία Κουτσελίνη, καλησπέρα και στους συμμετέχοντες στην εκπομπή σας και σήμερα. Πρώτον, πριν να μου απαντήσετε, έχουμε απομονώσει για κάποιον που σήμερα παρακολουθεί την κουβέντα τι είπε η μητέρα και αν αυτά που είπε ισχύουν για το πρόσωπό σας. Παρακαλώ. Πριν μιλήσω για την πρόταση της εισαγγελέως, θέλω να πω ότι ακούστηκε μέσα στην αίθουσα από τη φοβερή και τρομερή δικηγόρο κυρία Πανταζή το εξής για το παιδί μου. Η ανήλικη ήταν επαγγελματίας εκδιδόμενη, καλύτερη και από τις πορνοστάρ του Σιρινάκη. Και σας ρωτά όλους σας, πόσο δηλητήριο μπορεί να χύσει από το στόμα της αυτή η μάνα, γιατί μάνα είναι, παιδιά έχει. Και τόσο καλή επαγγελματίας δικηγόρος, ο Θεός να την κάνει, για το παιδί αυτό που βιάστηκε από όλους αυτούς, για να βγάλει αθώο τον πελάτη της που έκλεινε ραντεβού να βγει με 12χρονο παιδί και να το βιάσει, και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο δικός τους δικηγορικός νόμος, ότι δεν υπάρχει βιασμός. Εγώ μέχρι να πεθάνω θα το λέω συνέχεια. Αυτό το παιδί το βίαζαν. Δεν υπάρχει συνένεση με 11χρονο παιδί. Είπατε κάτι τέτοιο, κυρία Πανταζή, μέσα στη δικαστική αίθουσα? Γιατί αυτό είναι γράμμα της μητέρας. Είναι χυδαίο. Είναι εκδήλωση αλληλεγγύης. Είναι χυδαίο και μόνο. Είναι χυδαίο και μόνο που το ξεστόμησε. Θα τη συστήσω λοιπόν σήμερα μέσα από την εκπομπή σας, γιατί ο λόγος που επέλεξα να βγω σε εσάς είναι γιατί μπαίνετε σε κάθε ελληνικό σπίτι και ακούστηκε αυτή η βρωμιά χθες για εμένα, να σιωπήσει η κυρία κατηγορούμενη, να συμβουλευτεί τους αξιόλογους συναδέλφους μου που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή της και την παρακαλάνε εδώ και πολύ καιρό να σιωπά και να μην κουνάει το δάχτυλο, να κάνει την αυτοκριτική της, γιατί εγώ ως μαμά που με έκρινε και γι' αυτό θα ανησυχούσα πολύ αν επί τρεις μήνες δεν είχα καταλάβει, όπως η ίδια ισχυρίστηκε μέσα στην αίθουσα, ότι βιαζόταν το 12χρονο παιδί μου. Θα της πω λοιπόν να με αφήσει στην ησυχία μου να κάνω το λειτουργήμά μου. Σέβομαι τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται. Ξέρω πολύ καλά γιατί στοχοποιεί εμένα, γιατί έχω την ευτυχία μέσα από την επαγγελματική μου διαδρομή να μου δίνεται ο λόγος μέσα από τις εκπομπές σας για να μπορούμε να ενημερώνουμε την κοινωνία για όλες τις πλευρές μιας υπόθεσης και με στοχοποιεί εσκεμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τη συνιστώ λοιπόν εκεί που βρίσκεται να κάνει ενδοσκόπηση και να μην μιλάει για την τέλεια οικογένεια, γιατί κάποια πράγματα προκαλούν ακόμα και τους πιο ήρεμους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία. Εσείς τα είπατε αυτά. Η απόδειξη. Ή δεν είπατε ποτέ όχι, τίποτα βέβαια. Μέσα στην αίθουσα. Ποτέ τίποτα τέτοιο. Είμαι πάρα πολύ καλή δικηγόρος. Άρα πάνω απ' όλα είμαι πολύ καλός άνθρωπος και ξέρω ότι δεν υπάρχει υπεράσπιση ανθρώπου με τέτοιο επιχείρημα. Θα πρέπει να ήμουν τουλάχιστον νομικά ανερμάτιστη, για να μην πω τη λέξη σε εισαγωγικά τρελή, για να κάνω υπεράσπιση σε κάποιον εντολέα μου λέγοντας αυτά τα πράγματα. Είναι χυδαιότητες, τα πρακτικά της δίκης σε λίγες μέρες θα υπάρχουν στα χέρια οποιοδήποτε θέλει. Οι συνάδελφοί μου που είναι στην αίθουσα μπορούν να το επιβεβαιώσουν ότι ποτέ μα ποτέ δεν υπόθηκε αυτό. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι το δικαστήριο ξέρει πολύ καλά ότι δεν έχει υποθεί ποτέ αυτό το πράγμα και οι δικαστές που με εκτιμούν και οι ένορκοι. Τώρα, η κυρία αυτή μεταχειρίζεται μέχρι και τελευταία στιγμή το παιδί της ως οσίβιο. Εγώ ένα θα πω, κυρία Κουτσελίνη. Διάβασα αυτό το γράμμα του παιδιού αυτού και με συγκλώνησε. Που απευθύνεται για την αθότητα της μαμάς της. Αυτό το παιδί ξαναείπε συγγνώμη. Ή που δεν φταίει σε τίποτα. Γιατί νιώθει ενοχές, του έχουν περάσει ενοχές ότι η μαμά του είναι στη φυλακή εξαιτίας της. Αντί λοιπόν να συγκλονιστεί, κυρία κατηγορούμενη, από αυτό, κάθεται και ασχολείται με το τι λέω εγώ και η κυρία Κουρτέση μέσα στη δίκη, που τελικά εμείς, για να το καταλάβει και ο κόσμος, δεν υπερασπιζόμαστε πράξεις. Υπερασπιζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιους ισχυρισμούς. Πάντως από την άλλη πλευρά το παιδί φαίνεται ότι δεν ξέρω αν του έχουν περάσει αυτά ή από μόνο του θέλει να δικαιωθεί η μητέρα του, γιατί θεωρεί ότι. Βεβαίως. Και είναι που είπαν ότι θα σωθεί η ζωή του. Σεβαστό. Και βλέπει να καταστρέφεται η ζωή του. Όλοι οι ψυχολόγοι που ήρθαν στη δίκη και κατέθεσαν είπαν ότι το παιδί αυτό αισθάνεται ενοχές. Νιώθει υπεύθυνο ότι η μαμά του είναι στη φυλακή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δράμα από αυτό. Πέφτω, συμπονώ, το κατανοώ απόλυτα. Το παιδί αυτό να φτάσει να ζητήσει συγγνώμη από ποιους? Από όλους εμάς. Εμείς οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Μάλιστα. Και αντί να κάτσουμε σε αυτόν, η κυρία αυτή μέσα από τη φυλακή έχει και το θράσος. Αντί να κάνει την αυτοκριτική της. Να κουνάει το δάχτυλο. Λυπάμαι πάρα πολύ και ξέρω ότι οι συνάδελφοί μου είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένοι. Γιατί δεν είναι αυτή η υπεράσπιση που έχουν επιλέξει.
Δεν θέλω να το βάλουμε με το κομμάτι της υπεράσπισης, γιατί ουσιαστικά αφορά μια δήλωση της μητέρας. Δεν ξέρω αν είναι η επισημητές του κυρίου Λύτρα αυτή ή της κυρίας Ταραχοπούλου που εκπροσωπεί τη 12χρονη και τη θεία. Η κυρία Ταραχοπούλου δεν είναι κατηγορούμενη. Και η κυρία Πολυζογοπούλου. Ο κύριος Λύτρας, σας το λέω γιατί η ίδια η μητέρα λέει στην επιστολή της ότι οι συνήγοροι μου έχουν συστήσει να σιωπώ. Εγώ λοιπόν θα της πω να ακούσει τον εξαιρετικό της δικηγόρο και να σιωπήσει. Αύριο είναι η δικαστική απόφαση. Περιμένουμε όλοι με υπομονή, καρτερικότητα, να ακουστεί η κρίση των φυσικών δικαστών αυτής της υπόθεσης. Άλυση. Σας ευχαριστώ πολύ. Η παρούλα μου ότι η θεία και η 12χρονη εκπροσωπείται από την κυρία Ταραχοπούλου. Ναι. Δεν είπα για την. Λέω είναι και η κυρία Σοφία Πολυζογοπούλου. Απλώς θα μην μπερδέψουμε το τηλεοπτικό κοινό. Προσέθεσα την κυρία Πολυζογοπούλου. Ωραία.